Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, κοντά σας η πρωινή επισκόπηση με όλη τη δραστηριότητα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να ξεκινήσουμε όμως, Λουκία, από τον... Καλημέρα, από τον απόϊχο, από τα απόνερα, να πούμε, της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου έχουμε αντιδράσεις ποικίλες εντός και εκτός. Εντός και εκτός, από την Ελλάδα έως την Τουρκία. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τα δικά μας, από τις αντιδράσεις των κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιστρέφει από την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες έχοντας εισπράξει πολλά χειροκροτήματα, αλλά καμία ουσιαστική δέσμευση για τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν διεκδίκεσε και συνεπώς δεν απέσπασε καμία δέσμευση απέναντι στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, ενώ κάνει λόγο για προβλέψιμο και δεδομένο σύμμαχο. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα αναμένεται να δώσει συνέντευξη ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα αναφερθεί στο ταξίδι, στα αποτελέσματα του ταξιδιού του Πρωθυπουργού. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναφέρουν ότι το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ είχε σαν βασικό στόχο την ακόμη μεγαλύτερη πρόσδεση της χώρας στα σχέδια των ΗΠΑ, είτε αυτά αφορούν τον οικονομικό ενεργειακό τομέα, είτε τον στρατιωτικό πολεμικό. Από αυτή την άποψη, το ταξίδι πέτυχε το σκοπό του, μόνο που αυτή την επιτυχία ο ελληνικός λαός θα την πληρώσει κυριολεκτικά και μεταφορικά πάρα πολύ ακριβά. Ενώ η ελληνική λύση σε ανακοίνωση της αναφέρει πως η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο δεν έγραψε ιστορία, ξαναέγραψε την ιστορία. Συνέκρινε τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του ελληνικού έθνους με τον αγώνα των Αμερικανών για ανεξαρτησία, δεν ανέφερε ούτε μία φορά τη λέξη Τουρκία. Τώρα, ένα δείγμα για το αν πέτυχε ή όχι το ταξίδι του Πρωθυπουργού είναι ο εκνευρισμός που υπάρχει στην Τουρκία. Ο τουρκικός τύπος μονοπολείται από την επίσκεψη αυτή. Από πολλά δημοσιεύματα για την επίσκεψη. Αναφέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης καταχειροκροτήθηκε για τις δηλώσεις του κατά της Τουρκίας στο Κογκρέσο και χαρακτηρίζουν σκάνδαλο την αναφορά του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, για την Κύπρο. Ήταν πολλά και ποικίλα τα δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο. Δείχνουν έναν έντονο εκνευρισμό και για το χάρτη για τη γαλάζια πατρίδα. Και επίσης είχαμε και τη συνάντηση του Άντωνι Μπλίνκεν με τον Μελβούρ Τσαβούσογλου, που μετά τη συνάντηση ο κύριος Τσαβούσογλου είπε σε δημοσιογράφους, σε Τούρκους δημοσιογράφους, πως είπα στον Μπλίνκεν πως πάντα τηρούσαν τις ισορροπίες στα ζητήματα της Κύπρου, της Τουρκίας και της Ελλάδας. Του ανέφερα όμως πως το τελευταίο διάστημα έχασαν αυτή την ισορροπία και θα πρέπει να είναι πιο αντικειμενική. Πολύ πιο οξύς ήταν ο Φουάτ Οκτάι, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, που είπε ότι παρακολουθήσαμε το θέατρο για την Τουρκία στο Κογκρέσο, τις οποίες αποκαλούμε σύμμαχο των ΗΠΑ, και ότι χειροκροτούν όρθιοι τον Έλληνα Πρωθυπουργό που αντιτίθεται στη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο. Το να δρά κανείς σαν να μην υπάρχουν οι Τουρκοκύπροι στο νησί αποτελεί μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Και η Γενή Σαφάκ έκανε λόγο για κλακαδόρους γερουσιαστές που χειροκροτούσαν τον Μητσοτάκη και για συκοφαντίες του κ. Μητσοτάκη κατά της Τουρκίας. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε αργότερα και με τους καλεσμένους μας. Δεν ήταν μόνο από την Τουρκία και δημοσιεύματα του ξένου τύπου, η Handelsblatt στην Γερμανία, που είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τη δημοκρατία και μάλιστα αναφέρθηκε στη σπάνια τιμή, όπως έγραψε, για ξένους επισκέπτες να απευθύνονται και στις δύο αίθουσες του Κογκρέσου, σε αυτή ακριβώς την τοποθεσία, στο Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ότι σύμφωνα με το Αμερικανικό Κοινοβούλιο έχουν γίνει 10 τέτοιες ομιλίες τα τελευταία 10 χρόνια, με πιο πρόσφατη του κυρίου Ζελένσκι. Να περάσουμε όμως στα θέματά μας. Το θέμα αυτό συζητήθηκε και στην Ολομέλεια της Βουλής, είχαμε αντιδράσεις. Αλλά πάμε πρώτα να δούμε τον απόϊχο από την ομιλία του Πρωθυπουργού και το τι είπαν οι Αμερικανοί γερουσιαστές. Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you His Excellency Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic. Αίσθηση προκάλεσε το εξαιρετικά θερμό κλίμα με το οποίο έγινε δεκτή η ιστορική ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμερικανικό Κογκρέσο, με τα χειροκροτήματα να διακόπτουν πολλές φορές τον λόγο του. Μάλιστα έχοντας ακριβώς από πίσω του την πρόεδρο της Γερουσίας και αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Καμάλα Χάρις, αλλά και την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνση Πελόζη, η οποία του είχε απευθύνει την πρόσκληση, ο Πρωθυπουργός συγκέντρωσε τουλάχιστον 10 φορές το όρθιο χειροκρότημα των Αμερικανών νομοθετών. Long live the friendship between Greece and the United States of America. Ευχαριστώ. Thank you very much.
Αξίζει δε να σημειωθεί πως η ομιλία του Πρωθυπουργού οδήγησε την πρόεδρο της Βουλής, Νάνση Πελόζη, να συγκρίνει το λόγο που εκφώνησε ο κύριος Μητσοτάκης με αντίστοιχη ομιλία με θέμα τη δημοκρατία που είχε εκφωνήσει πριν από 30 χρόνια ο Τσέχος πρόεδρος και διάσημος συγγραφέας Βάτσλαβ Χάβελ. Η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού είναι αυτής της κατηγορίας, επεσήμανε η κυρία Πελόζη. Στους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ελλάδα αναφέρθηκε και η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις σε ανάρτησή της στο Twitter με αφορμή την ιστορική ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Σήμερα προείδρευσα σε κοινή συνάντηση του Κογκρέσου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες μας είναι ισχυροί και βαθαίνουν με κάθε μέρα που περνά, έγραψε στην ανάρτησή της η Καμάλα Χάρις. Στο ίδιο πλαίσιο, ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, George Tsunis, με ανάρτησή του στο Twitter, χαρακτήρισε ιστορική την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως έγραψε, η ρητορική του Αριστοτέλους μας δίδαξε ότι το ήθος, ο λόγος και το πάθος είναι βασικά συστατικά της πειθούς. Η ιστορική ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο το αποτύπωσε τέλεια. Μας ενέπνευσε όλους στην ανάγκη να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και τους κανόνες της διεθνούς τάξης. Πολλές ήταν και οι αναρτήσεις Αμερικανών γερουσιαστών, οι οποίοι αναφέρθηκαν με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στην ιστορική ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο Αμερικανός γερουσιαστής Bob Menendez με ανάρτησή του στο Twitter μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού σημείωσε πως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρές, ενώ ο Jake Auchincloss έγραψε χαρακτηριστικά «Η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού ήταν η καλύτερη ομιλία που έχω ακούσει ως μέλος του Κογκρέσου». Τον ενθουσιασμό τους εξέφρασαν ακόμα με αναρτήσεις τους στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων Dina Titus, Barbara Lee και Lois Frankel, καθώς και πολλοί άλλοι. Να παρακολουθήσουμε τώρα πώς υποδέχτηκαν στη Βουλή την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Στην Ολομέλεια, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διατύπωσαν διαμετρικά αντίθετες εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες και η ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο βρέθηκαν στο επίκεντρο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και της αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η Ελλάδα λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης με αλλεπάλληλες αναβαθμίσεις, ως αποτέλεσμα εγώδους μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, καλών δημοσιονομικών επιδόσεων, αποτελεσματικής εκδοτικής στρατηγικής, επαρκών ταμιακών διαθεσίμων, τουλάχιστον στο πεδίο της οικονομίας. Αλλά όχι μόνο στο πεδίο της οικονομίας, όπως όλα αυτά αναγνωρίστηκαν διεθνώς τις τελευταίες δύο ημέρες μέσα από το επιτυχημένο ταξίδι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στην Ουάσιγκτον στο Καπιτόλιο δεν μίλησε ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε ως πρωθυπουργός της Ελλάδος. Μπορώ να πω και ένα βήμα παραπάνω. Μίλησε ως ο εκπρόσωπος του πανταχού ελληνισμού. Και ακούω σήμερα σχόλια από τον κύριο Σκουρλέτη, παραδείγματος χάρη, ότι το χειροκροτούσαν, λέει, οι βουλευτές γιατί τους έκανε μια διασκεδαστική ομιλία. Τι ντροπή, τι μικροψυχία. Τι ωραία που θα ήταν να ξεκινάγαμε σήμερα όλα τα κόμματα την ομιλία με ένα έβγιο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, για την εθνική χθεσινή επιτυχία. Δεν είχατε όμως ούτε αυτή τη μεγαλοσύνη μέσα σας. Λες και μίλησε ένας περαστικός στο Κογκρέσο, στο κοινοβούλιο της μεγαλύτερης δημοκρατίας του κόσμου και της υπερδύναμης. Πήγε εκεί ο κύριος Μητσοτάκης, ακολουθώντας το δόγμα του πιστού και προβλέψιμου συμμάχου, του δεδομένου. Υπήρξε έστω ένα έμεσο σχόλιο του Αμερικάνου Προέδρου για τις υπερπτήσεις και τις παραβιάσεις κάτω των 6 ναυτικών μιλίων. Από ό,τι είδα δεν υπήρξε, όχι. Έθεσε ζήτημα για τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ενεργειακή αρχιτεκτονική. Όχι. Έχουμε κάποια απάντηση ή κάποια δέσμευση για την πώληση πολεμικού υλικού στην Τουρκία. Όχι. Εμείς δεν είμαστε μίζεροι σε καμία περίπτωση. Δεν θα κάνουμε απαξίωση σε καμία περίπτωση. Ούτε θα υποβαθμίσουμε την αξία πραγμάτων που έχουν εθνικό όφελος. Όμως θα είμαστε προσεκτικοί, διότι άλλο η διπλωματία και άλλο PR. Αυτό το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού δρομολόγησε ακόμη περισσότερο, άνοιξε ακόμη περισσότερο το έδαφος για τις επικίνδυνες διευθετήσεις στο Αιγαίο
και στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση τα αμερικανοατολικά συμφέροντα περί συνδιαχείρισης της περιοχής, άρα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Διέπραξε και ένα ιστορικό ανοσιούργημα. Συνέκρινε τους Ναζί του τάγματος Αζόφ με τους ήρωες μάρτυρες του Μεσολογγίου, αν είναι ποτέ δυνατόν. Μίλησε για την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου, χωρίς όμως να αναφέρει ποιος εισέβαλε, ρε παιδιά, στην Κύπρο. Οι Τούρκοι, οι Μόγγολοι, αυτοί λοιπόν εισέβαλαν. Πείτε τον ακουστή. Θα συζητήσουμε τώρα την επικαιρότητα με τον πρώτο καλεσμένο μας, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, τον κύριο Νάσο Θανασίου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα. Έχετε τεράστια εμπειρία στην δημοσιογραφία. Διδασκόμασταν όλοι με μαεστρία που διευθύνεται την εκπομπή. Εάν σας καλούσε τώρα, ήταν 10 το βράδυ, ο εκδότης να βάλετε τίτλο πρωτοσέλιδο στην επίσκεψη Μητσοτάκη, τι θα βάζατε? Καταρχήν δεν πιστεύω στους τίτλους. Έτσι. Και συνιστώ και σε αυτούς που μας ακούνε να μην περιορίζονται στους τίτλους. Ο τίτλος είναι ένα σύνθημα. Ο τίτλος είναι μια συντομογραφία που δεν μπορεί να αποδώσει την πραγματικότητα. Πρέπει να διαβάζεις το κείμενο και να βάζεις εσύ ο ίδιος, ο αναγνώστης εννοώ, τίτλο. Τίτλο δεν μπορώ να βάλω. Άσπρο μαύρο δεν μπορώ να βάλω. Το πράγμα πρέπει να αναλύεται, ιδίως όταν αφορά την εξωτερική πολιτική. Και τώρα που ερχόμουν να σκεπτόμουν για να πείσω αυτόν που με ακούει, κρίνοντας ας πούμε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, και να μην πει αυτός που μας ακούει, αυτός τα λέει επειδή είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πώς πρέπει να ενεργήσω? Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Ο απλός τηλεθεατής που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει ένα πάρα πολύ εύκολο πράγμα. Ποιο είναι αυτό? Πρόσφατα το State Department εξέδωσε μια ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση, έτσι, μετά το τσουνάμι των υπερπτήσεων πάνω από ελληνικό έδαφος, από νησιά. Είπε το State Department, όσες χώρες έχουν διαφορές με τον εναέριο χώρο, υπογραμμίζω εναέριο χώρο, να τα βρουν. Πρώτο λάθος, σφάλμα, για να κομψή έκφραση που έκανε. Δεν αναφέρει χώρες, δεν αναφέρει την Τουρκία. Δεύτερο λάθος, λέει όσες χώρες έχουν διαφορές ως προς τον εναέριο χώρο. Μα όταν ένα τουρκικό αεροσκάφος περνάει πάνω από έδαφος, πάνω από τη στέγη του σπιτιού σου, πάνω από χώμα, δεν πρόκειται για εναέριο χώρο. Πρόκειται για εθνική κυριαρχία. Επαναλαμβάνω, εθνική κυριαρχία. Τι θέλουν οι Τούρκοι? Να γκριζάρουν ορισμένες περιοχές του Αιγαίου. Όταν εσύ μιλάς για εναέριο χώρο και όχι για παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας, βοηθάς σε αυτό το γκριζάρισμα, κύριε Μπλίνκεν, αρμόδιοι του State Department. Αν λοιπόν την επόμενη φορά που θα γίνει το ίδιο πράγμα, το State Department αντιδράσει διαφορετικά, τότε κάτι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στην Ουάσιγκτον. Αν αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο, δεν απέτυχε τίποτα. Προτείνω λοιπόν από το αποτέλεσμα που θα έχουμε να κρίνουμε αυτήν την επίσκεψη. Και δείτε και κάτι άλλο. Η διπλωματία έχει το φανερό της μέρος, έχει και το κρυφό της μέρος, έτσι, το μυστικό. Αυτό δεν το ξέρουμε. Συμφωνώ απόλυτα με τη συνάδελφα από το Πασόκ, η οποία είπε άλλο διπλωματία, άλλο PR. Για την ώρα είμαστε στο PR. Πρέπει σε κάθε φαινόμενο να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Άρα, είπε όμως ότι δεν είμαστε και μίζεροι. Πώς? Είπε όμως ότι δεν είμαστε και μίζεροι. Δεν θέλω να μπω σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Κοιτάξτε, ο καθένας έχει τον τρόπο συμπεριφοράς του και τον τρόπο που εκφράζεται. Με την εξωτερική πολιτική δεν μπορούμε να παίζουμε. Γιατί? Διότι είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Άρα, κύριε Θανασίου, συμφωνείτε ή σας εκφράζουν δηλώσεις όπως η δήλωση κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Κουρλέτης, που έκανε λόγο για θλίψη, απογοήτευση και αγωνία και είπε πως ήταν διασκεδαστικός ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης, γι' αυτό τον χειροκροτήσανε? Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης, θέλετε να με παρασύρετε σε χαρακτηρισμούς? Όχι, και καλά δεν θέλω κάνετε να σας παρασύρω. Και καλά κάνετε. Αν σας εκφράζουν τέτοιες δηλώσεις, αυξάνουν την τηλεθέαση. Καταγράφουμε. Ορίστε. Καταγράφουμε, λέω, δηλώσεις. Όχι σε χαρακτηρισμούς. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι μια δήλωση που συζητήθηκε και χθες στη Βουλή έντονα.
κατά τη συνεδρία της Ολομέλειας. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτά αποτελέσματα δεν έχουμε. Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης έτσι πολλές φορές είναι διασκεδαστικός, είναι διασκεδαστικός. Το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή PR, δημόσιες σχέσεις, διεθνείς δημόσιες σχέσεις, και αυτό διασκεδαστικό είναι. Όμως, θέλω να πω το εξής. Για μένα, κατά την άποψή μου, ο Τούρκος Πρόεδρος διέπραξε μια φοβερή γκάφα. Ενώ δηλαδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν στην Ουάσιγκτον, ο Τούρκος Πρόεδρος σε άλλο θέμα που δεν έχει καμία σχέση με τα ελληνοτουρκικά, καμία σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο, έδειξε το ποιόν του, έδειξε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, λέγοντας θα βάλω βέτο στην εισδοχή της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό βοήθησε την ελληνική πλευρά. Και νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτά τα θέματα και να μην... Θα γυρίσει μπούμεραγκ στην Τουρκία όλη αυτή η στάση της και συμπεριφορά. Κοιτάξτε, ενίσχυσε τα επιχειρήματα τα ελληνικά. Όταν για άλλο θέμα, που δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, συμπεριφέρεσαι έτσι, αποδεικνύεις ποιος είσαι. Λοιπόν, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις. Νομίζω ότι αυτή ήταν η τρίτη φορά για τον Τούρκο Πρόεδρο. Τώρα δεν σας παρασύραμε, όπως λέτε, να σχολιάσετε τη δήλωση Κουρλέτη. Αν θέλετε να σχολιάσετε το γεγονός ότι άνθρωποι... Κοιτάξτε, ο κύριος Μάνος, που δεν έχει πει ποτέ καλή κουβέντα για την κυβέρνηση... Επειδή είπατε και ονομαστικά τη δήλωση... Την ανέφερε και ο κύριος Γεωργιάδης. Σκουρλέτη, στην πρόκληση πάρα πολύ συχνά αναγκάζεσαι να απαντήσεις με πρόκληση. Δηλαδή είναι τέτοια η υμνογραφία και η υμνολογία για τον σημερινό πρωθυπουργό της χώρας που κάποιος πρέπει να προειδοποιήσει. Δηλαδή τόσο πολύ δεν μπορεί να αυτοπροστατευτεί και έχει μαζέψει γύρω του τόσους προστάτες, τόσους image makers. Μάλιστα. Από τους image makers εντός εισαγωγών παρασύρθηκαν ο κύριος Μάνος, ο κύριος Πάγκαλος, ο κύριος Νίκος Παπανδρέου, που είπε ότι απέδειξε ότι είναι ένας Ευρωπαίος ηγέτης και ότι το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί τον χειροκρότησαν όρθιοι ήταν ένα σπάνιο δείγμα διακομματικής αποδοχής και για πρώτη φορά μόνο υπερηφάνεια. Κατάληξε ο Νίκος Παπανδρέου. Κοιτάξτε. Που δεν ανήκουν στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι αν συμφωνεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Κοιτάξτε, στο Κογκρέσο πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα. Ένας-δυο άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν την τελική απόφαση. Ένας-δυο άνθρωποι, ένας-δυο γερουσιαστές δηλαδή, μπορούν να αλλάξουν την απόφαση. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε. Τώρα, ο Νίκος Παπανδρέου λέει ότι όλοι αποφάσισαν. Δεν αποφάσισαν όλοι. Σημασία έχει να επικεντρωθούμε στον έναν, δύο, τρεις αυτούς ανθρώπους, ώστε να, θα το πω καθαρά, να γύρουμε την πλάστιγγα προς τα ελληνικά δίκαια. Να σας ρωτήσω κάτι. Πού παίζει μπάσκετ ο Γιάννης, σε ποια πόλη? Εννοείται στο μπάσκετ, Μιλγουόκι. Νομίζω. Ναι. Αν ρωτήσετε, δεν θα πω για εσάς, για τους δημοσιογράφους, θα πω για τους 300 βουλευτές. Πού βρίσκεται το Μιλγουόκι? Σε ποια πολιτεία είναι και κυρίως πού είναι αυτή η πολιτεία, ανατολικά, δυτικά, βορράς, νότος, αλλάζει ώρα μέσα στην Αμερική από τη μία πολιτεία στην άλλη. Ενδεχομένως οι μισοί να μην ξέρουν να σας πούν. Και αυτοί που παρακολουθούσαν τον κύριο Μητσοτάκη δεν ξέρουν πού πέφτει η Ελλάδα οι περισσότεροι. Έπρεπε να τους πει, να τους αναλύσει μερικά πράγματα. Δηλαδή τι διαφορετικό θα έπρεπε να πει στην ομιλία του, αυτό πείτε μας. Αν είχε πάει εκεί ο κύριος Τσίπρας, τι θα περιείχε αυτή η ομιλία? Εγώ μνημόνευσα ήδη και στη Βουλή μέσα τον Κωστή Στεφανόπουλο. Θα μπορούσε να μιλήσει όπως ο Κωστής Στεφανόπουλος. Θυμάστε, μπροστά στον Μπιλ Κλίντον. Ήταν μια ομιλία που έκανα μια συγκεκριμένη αναφορά. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να ξέρω το μυστικό μέρος και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σήμερα μόνο φανερή διπλωματία δεν υπάρχει. Πάντως δεν ξέρω αν τα
μέλη του Κογκρέσου δεν ξέρουν που πέφτει η Ελλάδα, το σίγουρο είναι ότι οι μισοί Αμερικανοί δεν ξέρουν που πέφτει η Ελλάδα. Οι πολίτες θα την ψάχνουν μεταξύ Παναμά και Ονδούρας. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονός να χειροκροτούν όλοι μαζί τον Έλληνα Πρωθυπουργό? Και δεν γέρνει αυτό κατά σας την πλάστικα, όπως λέτε, στην πρόθεση των εθνικών μας συμφερόντων? Δεν μπορώ να είμαι βεβαίως. Όχι. Όχι, 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 όχι. Καμιά φορά ο πολιτικός, και μάλιστα όταν κάνει διεθνή πολιτική, όταν είναι Αμερικανός πολιτικός, θέλει να ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές. Θέλει και να χειροκροτήσει και να κλείσει το μάτι σε κάποιον άλλον. Δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει στις διεθνείς σχέσεις. Ο έντονος εκνευρισμός της Τουρκίας, κύριε Αθανασίου, αυτό που είπε ο Άντονι Μπλίνκεν, ο Μελβού Τσαβούσογλου, μετά τη συνάντησή του με τον Άντονι Μπλίνκεν, ότι είπε σε Τούρκους δημοσιογράφους ότι χάσαμε ουσιαστικά, χάθηκαν οι ισορροπίες. Αυτό δεν είναι ενδεικτικό ενδεχομένως κάποιου θετικού προσήμου αυτής της συνάντησης, πιστεύετε ή όχι? Κοιτάξτε, δεν θα κρίνω από την απάντηση της Άγκυρας. Εκείνο που έχω να πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι έχει χρέος η ελληνική διπλωματία, ο κύριος Δένδιας, να το επισημάνει. Τι είπατε, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών της Τουρκίας, ισορροπία? Μάλιστα. Ισορροπία 7 προς 10. Όπως ήταν στη δεκαετία του 70, 76, 77, 78. Όπως είχε επιτύχει τότε ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μάλιστα, ισορροπία 7 προς 10. Αλλά δεν έχεις, αυτή η ισορροπία έχει ανατραπεί. Αν δίνεις τώρα F-16 για να εξουδετερώσεις το όποιο πλεονέκτημα υπάρχει με την απόκτηση Ραφάλ εκ μέρους της Ελλάδας, αυτό δεν σημαίνει ισορροπία. Αν η Γερμανία, για να πάμε και κάπου αλλού, δώσει υποβρύχια στην Τουρκία, κατά μείζωνα λόγο, ως ευρωπαϊκή χώρα, αυτό δεν σημαίνει ισορροπία. Όσο για το ότι δεν ξέρουν, αντιγραφή έκανα από τον Αλέξη Παπαχελά. Το έγραψε στην Καθημερινή και έχει δίκιο. Όταν εμείς δεν ξέρουμε πού πέφτει το Μιλγόκι και παίζει εκεί ο Γιάννης, γιατί να ξέρει ο Αμερικανός γερουσιαστής ή βουλευτής πού πέφτει η Ελλάδα και πού πέφτει η Κύπρος? Και το άλλο θέμα, το κυπριακό. Το έθιξε. Επιτέλους. Να θυγεί και αυτό το πράγμα. Σας θυμίζω κάτι και ίσως μπορέσετε να με βοηθήσετε εδώ. Τέλος κάτι να γίνει. Δεν θυμάμαι που το άκουσα. Το άκουσα από τον κύριο Αναστασιάδη, ενώ το έπιασε η τηλεόραση, δηλαδή ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου ή στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν το θυμάμαι. Τι είπε ο κύριος Αναστασιάδης? Είπε ότι η Ρωσία για να εισβάλλει στην Ουκρανία χρησιμοποίησε τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποίησε η Τουρκία για να εισβάλλει στην Κύπρο. Αυτή είναι μια συγκλονιστική δήλωση. Πραγματικά. Υπάρχει όλη αυτή η τώρα περί αναθεωρητισμού. Και ήταν και αυτό το οποίο... Πολύ δίκιο έχετε. Αναθεωρητικός ο Πούτιν, αναθεωρητικός και ο Ερντογάν. Εδώ λοιπόν θα δούμε πώς θα συμπεριφερθούν οι Αμερικανοί. Τον αναθεωρητισμό του Πούτιν τον είδαν. Τον αναθεωρητισμό του Ερντογάν τον βλέπουν. Πολύ σημαντικό ερώτημα. Και σημειώστε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι πολύ καλός γνώστης και των ελληνοτουρκικών και του κυπριακού. Έχει πάρει στο παρελθόν ως γερουσιαστής φιλελληνικές θέσεις. Εφόσον βλέπουμε αυτόν τον αναθεωρητισμό, δεν πρέπει να θωρακιστεί η χώρα εξοπλιστικά? Τα F-35, σε αυτή τη λογική, δεν είναι μια πρόοδος? Ξέρετε, αν μείνουμε σε τίτλους, άσπρο μαύρο πέτυχε ή δεν πέτυχε, φτάνουμε σε λαθεμένα συμπεράσματα. Ξέρετε, για τα F-35 πότε πρώτο ξεκίνησε η συζήτηση στην Ελλάδα? Το 2000 νομίζω. Μπράβο. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Κοιτάξτε, θα κάνω και τον ειδήμονα τώρα και δεν το επιτρέπω τουλάχιστον συχνά στον εαυτό μου. Η Ελλάδα πρέπει να είναι οχυρωμένη, καλά οπλισμένη, αλλά πρέπει να στρέφεται προς τα έξυπνα όπλα. Αυτό είναι ένα στρατιωτικό θέμα το οποίο ομολογώ είμαι ανίκανος να το χειριστώ. Όμως μπορείς αυτή τη στιγμή να προσθέσεις 4 δισεκατομμύρια στην πλάτη σου, στη ράχη της Ελλάδας? Εδώ είναι το θέμα. Και αυτά τα όπλα είναι κατάλληλα για το Αιγαίο? Και το τρίτο και σημαντικότερο, γιατί κάναμε και την αγορά
του αιώνα κάποτε, θυμάστε, και ξεφούσκωσε. Είναι η πρώτη μας ανάγκη αυτή, εφόσον έχουμε ήδη τα Ραφάλ? Και τι διευκολύνσεις θα έχουμε? Δηλαδή, είναι το θέμα τόσο πολύπλοκο που νομίζω ότι όποιος το πάει στο άσπρο μαύρο έχει παραπλανήσει. Να περάσουμε λίγο και στα δικά σας, στα εσωτερικά, στα του ΣΥΡΙΖΑ. 99%, 95% πόσο πήρε ο κύριος Τσίπρας. Στην Κεντρική Επιτροπή, η λεγόμενη Προεδρική, ήρθαν στις πρώτες θέσεις. Είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού και σαφώς μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πριν, αυτό. Πριν γίνει αυτό, ήταν η κυρίαρχος του παιχνιδιού. Το ζήτημα είναι ότι επομίζεται και την ευθύνη και το βάρος να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές που θα γίνουν στην πρώτη θέση και στην κυβέρνηση. Και αν δεν γίνει αυτό. Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να πω το εξής. Συγχωρήστε το. Όπου βλέπετε κόμμα, γενικά μια οποιαδήποτε ομάδα, κοινοβουλευτική ομάδα, ποδοσφαιρική ομάδα, και δεν υπάρχουν διαφωνίες, να υποπτεύεστε αυτήν την ομάδα. Το σωστό είναι να υπάρχει διαφορετική άποψη. Σε βαθμό που ο πρόεδρος μας, ο Αλέξης, έπρεπε ακόμα και με κλήρωση να υποχρεώσει 4-5 άτομα να βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο για τον πρόεδρο. Κανένας δεν ήθελε, κανένας δεν μπορούσε, κανένας. Όμως, επαναλαμβάνω, ακόμα και με κλήρωση, να πει δεν είναι δυνατόν να γίνεται προεδρική εκλογή με έναν υποψήφιο. Με κλήρωση 3-5 από τα μέλη. Ας μην είναι από τους βουλευτές. Υποχρεωτικά να υπάρχει αυτό το πράγμα. Θυμίζω ένα άρθρο στο Guardian, αν θέλετε, αναζητήστε το στο διαδίκτυο. Όταν έπεσε ο Μπλερ, επρόκειτο να γίνει ψηφοφορία για να βγει ο επόμενος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος και πρωθυπουργός της Βρετανίας, και ήταν ο Γκόρντον. Ο Γκόρντον Μπράουν, λοιπόν, πολύ καλός οικονομολόγος, ο Σκοτσέζος, δεν επιδίωξε να έχει αντίπαλο και ήταν ο μοναδικός υποψήφιος. Και ο Guardian έγραψε, γι' αυτό λέω μπορείτε, ένα άρθρο. A contest, not a coronation. Ανταγωνισμός, να είναι κι άλλος. Όχι coronation, όχι ενθρόνηση. Εδώ όχι μόνο δεν υπήρξε ανταγωνισμός, αλλά και λοιπόν, αυτό κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στην κυβέρνηση δεν πήγαν καλά. Ο κ. Τσακαλώτος, ο κ. Βούτσης, ο κ. Κουρλέτης. Μην το λέτε δεν πήγαν καλά. Δεν ήταν στις θέσεις που ήταν. Στις ψηφοφορίες, θα σας πω για τον εαυτό μου. Εγώ πήρα κάποιες όχι ασήμαντο αριθμό ψήφων και αποκλείστηκα λόγω της ποσόστοσης για τους βουλευτές. Λόγω του κόφτη λέτε. Ναι, γιατί υπάρχει κόφτης. Μην το βλέπετε έτσι. Καμιά φορά είναι εξίσου τιμητικό να χάνεις όσο και να κερδίζεις. Υπήρξαν γκρίνιες για τη σειρά κατάταξης, για το τι, ποιο ήταν το αποτέλεσμα εσωκομματικά? Καμία, ουδεμία. Ουδεμία, κοιτάξτε, ποτέ νομίζω κανένας, έμπρακτα τουλάχιστον, δεν αμφισβήτησε τον Αλέξη Τσίπρα. Και δεν θα μπορούσε άλλωστε, έτσι δεν είναι? Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι δικαιωμένος, ιστορικά δικαιωμένος και ως πρωθυπουργός. Πείτε μου μια απόφαση, μεγάλη, ας πούμε μεγάλη απόφαση, στα μεγάλα θέματα. Δεν ξέρω γιατί κάποιος μπορεί να αναφέρει ένα θέμα που να αφορά δεν ξέρω τι, τα γκράβαρα. Μια μεγάλη απόφαση στην οποία να έκανε λάθος. Με τη συμμετοχή αυτή που είχατε, τους 172.000, θεωρείτε ότι πέτυχε το μήνυμα, εστάλει ο λογαριασμός στην κυβέρνηση, όπως είχατε πει πριν? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση δεν εργάζεται με αυτόν τον τρόπο. Η κυβέρνηση εργάζεται με επαγγελματίες συμβούλους, δεν το επικρίνω, το επισημαίνω, και μόνον επαγγελματίες. Επαγγελματία σημαίνει ότι πηγαίνω και δουλεύω για εκείνον που με αμείβει και κάνω τη δουλειά που μου έχει αναθέσει. Και το εφαρμόζει αυτό όχι μόνο στον τομέα της επικοινωνίας, αλλά και σε άλλους, τομείς. Τώρα, όπως το λέτε έτσι, επαγγελματίας είστε και εσείς στα θέματα αυτά, τα γνωρίζετε πολύ καλά. Σας έχει φωνάξει ποτέ ο κύριος Τσίπρας να σας συμβουλευτεί? Προσωπικά, για το επικοινωνιακό κομμάτι. Στο επικοινωνιακό κομμάτι έχω πει ναι 2-3 φορές την άποψή μου. Αλλά
Κοιτάξτε, καλά το επικοινωνιακό κομμάτι είναι και μια... Είναι και, ας μου συγχωρηθεί, δεν το λέω με κακία, και μια απάτη. Υπάρχει το ερώτημα, τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να ανέβει πάλι στην εξουσία, να γίνει μια δύναμη ελπίδας και να κατακτήσει πάλι την κυβερνητική εξουσία. Πρέπει να χτίσει αξιοπιστία. Με την επικοινωνία κοροϊδεύεις μια φορά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά, κερδίζεις χρόνο. Δεν κάνεις τελικά τίποτα. Το ζήτημα είναι να χτίζεις αξιοπιστία και κυρίως να πείσεις ότι έχεις λύσεις. Δεν τα έχει κάνει αυτά, γι' αυτό στις δημοσκοπήσεις φαίνεται παγιωμένο τα ποσοστά. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια συνεχής διαδικασία. Δεν μπορεί να γίνει με μία απόφαση ή δύο αποφάσεις. Είναι μια καθημερινή δουλειά. Πώς να το διατυπώσω. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Αθανασίου, για την παρουσία στην πρωινή επισκόπηση και για όσα μας. Και κάντε καλά που διαδοχικά βγάζετε τους interviewee, ώστε να μην γίνονται ανούσιοι, ανόητοι καυγάδες που υποβαθμίζουν όχι μόνο την πολιτική αλλά και τη δημοσιογραφία. Ο στόχος του καναλιού της Βουλής είναι να έρχονται οι βουλευτές να προβάλλουν τις απόψεις τους και τις θέσεις των κομμάτων τους και όποιος συμφωνεί και όποιος διαφωνεί με αυτές τις απόψεις. Δεν είναι στόχος μας να. Η τηλεθέαση με καυγάδες, όπως λέτε. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στην Ολομέλεια. Να πάμε στην Ολομέλεια, όπου με ευρεία πλειοψηφία έγινε δεκτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για την προστασία των καταναλωτών από τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ανακοίνωσε την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων, αποδεχόμενος το σχετικό αίτημα που διατύπωσαν οι εμπορικοί σύλλογοι. Ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, η ακρίβεια αποτέλεσε για μια ακόμα φορά το κύριο πεδίο της αντιπαράθεσης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι οι έλεγχοι στην εφοδιαστική αλυσίδα της ενέργειας θα ενταθούν. Ξεκινήσαμε τον έλεγχο. Δεν ξεκινήσαμε. Έλεγχοι γίνονται όλα αυτό διάμεσα, αυτό αμέσως μετά. Αλλά τη νέα φάση, την πιο εντατική από τα δηληστήρια, γιατί θέλαμε να είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για αγορανομική διάταξη που αφορά στα καύσιμα, αφορά το σύνολο του κύκλου των καυσίμων. Από την πιο μεγάλη επιχείρηση, που είναι τα δηληστήρια, μέχρι την πιο μικρή, που μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο πρατήριο. Επίσης, χθες ξεκίνησε έλεγχος στα 30 πρώτα πρατήρια της χώρας με τις υψηλότερες τιμές, στα οποία επίσης η υπηρεσία πήγε και παρέδωσε τα σχετικά έγγραφα για την αποστολή των στοιχείων. Και όπως έχω ενημερωθεί, το πιθανότερο την Παρασκευή θα ανακοινώνουμε και τα πρώτα πρόστιμα σε πρατήρια καυσίμων που είχαν παραβιάσει το περιθώριο κέρδους το οποίο έχουμε θεσπίσει. Και οι έλεγχοι έχουν γίνει αρκετές εβδομάδες πριν και τώρα έχει καταλήξει η υπηρεσία στην επιβολή των σχετικών προστήμων. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση για αδράνεια και αδιαφορία ως προς την προστασία των καταναλωτών. Το κόστος της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης με βάση την μεταμνημονιακή αξιολόγηση του Νοέμβρη του 2021 είναι στο 1% του ΑΕΠ. Είναι ή δεν είναι έτσι? Να ακυρώσετε λοιπόν αυτή την αντιμεταρρύθμιση, να ακυρώσετε αυτή την απορρίθμιση και να δώσετε αυτά τα χρήματα για όσο διαρκεί ενεργειακή κρίση στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η κυβέρνηση δεν μειώνει τον φόρο καυσίμων. Η εσκροκέρδεια στη λιανική οργιάζει και υπάρχει ένα διπλό πρόβλημα, ένα διπλό πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Από τη μία έχουμε χιλιάδες ανθρώπους να δυσκολεύονται, να δεινοπαθούν και από την άλλη φαίνεται ότι κάποιοι συσσωρεύουν πλούτο μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Η οριζόντια μείωση των φόρων στους περιορισμένους πόρους που έχουμε κατευθύνει τη μερίδα του λέοντος των περιορισμένων πόρων στους πλουσίους. Αυτό λέτε εσείς. Τι λέμε εμείς? Λέμε όχι. Επειδή οι πόροι είναι περιορισμένοι, δεν πρέπει να τους σπαταλήσουμε περισσότερο από αυτούς που δεν τους έχουν απόλυτο ανάγκη, αλλά θα τους κατευθύνουμε προς εκείνους οι οποίοι τους έχουν απόλυτα ανάγκη. Η κύρια αιτία για τις αυξήσεις στην ενέργεια αποτελεί η πολιτική της απελευθέρωσης της πράσινης μετάβασης και των ληστρικών φόρων που πολλαπλασιάζουν την τελική τιμή ρεύματος και άλλων ενεργειακών προϊόντων, ενώ σε αυτά προστίθενται η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και η αντικατάστασή του με το πανάκριβο αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο.
δεν είναι σε θέση να στηρίξει όπως οφείλει τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ειδικά τον πρωτογενή μας τομέα που αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα και στην κυριολεξία χρεοκοπεί λόγω κόστους όπως όσον αφορά τα λιπάσματα, τους πόρους, τις ζωοτροφές, τα καύσιμα και το ρεύμα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι μεγάλοι και πολύ μεγάλοι παίκτες της αγοράς, έχοντας ασύγκριτα μεγάλη οικονομική δύναμη σε σχέση με τους μικρούς και πολύ μικρούς, διανοώνται όλο και πιο πολύ. Για ποια προστασία της διαδικτυακής αγοράς, για ποια προστασία του καταναλωτή μιλάμε τότε? Στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκε τροπολογία του Υπουργείου Τουρισμού, με την οποία καθιερώνεται ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο «Τουρισμός για όλους». Σε όλους λοιπόν τους πολίτες, ατομικό εισόδημα 16.000 ευρώ, οικογενειακό εισόδημα 28.000 ευρώ, συν 1.500 ευρώ ένα παιδί. Αυτά θα διευθετηθούν ούτως ή άλλως δευτερογενώς στην κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί. Θα δώσουμε για ακόμη έτσι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, να στηρίξουν τον εγχώριο τουρισμό. Τέλος, ο Υπουργός Ανάπτυξης έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν την πρόσληψη της θετής κόρης του στο ελληνικό. Μιλάω για ένα ζήτημα ηθικής τάξης. Έχει αναφερθεί ότι ένα συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Υπουργού έχει προσληφθεί προσφάτως από την εν λόγω εταιρεία. Είναι καλό να υπάρξει μια ξεκαθάριση κατά πως μια διάψευση, εν πάση περιπτώσει κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι ο ίδιος ο Υπουργός θα θέλει να τοποθετηθεί από αυτού. Η κυρία Θεοδώρα Μανολίδου είναι θετή μου κόρη. Δεν είναι βιολογική μου κόρη, αλλά τη θεωρώ κόρη μου. Δεν την ξεχωρίζω, για να πάω και την λατρεύω μαζί του. Έχει κάνει πολύ καλές σπουδές. Άριστα. Βγήκε πρώτη τη χρονιά της. Δούλευε σε μια μεγάλη εταιρεία. Άνοιξε μια θέση στο ελληνικό. Έκανε αίτηση. Την πήρανε. Χαμηλόμιστη θέση. Αν το επιχείρημα είναι, επειδή έχω αρμοδιότητα στην αγορά, το δικό μου το παιδί δεν μπορεί να δουλέψει σε επιχείρηση γιατί μπορεί να επηρεαστεί από την δική μου αποφάση, το παιδί μου δεν δουλεύει σε καμία ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα. Γιατί έχω αρμοδιότητα σε όλη την ιδιωτική αγορά. Μπορεί να δουλέψει μόνο στο δημόσιο? Όχι, στο δημόσιο δεν μπορεί να δουλέψει, γιατί δεν μπορεί να τη βάλω στο δημόσιο, έστω ο σύμβουλό μου, το οποιοδήποτε παιδί μου λέει το συγκεκριμένο, ενώ έχω το αξίωμα και σωστά δεν μπορώ. Άρα δεν μπορώ να τη βάλω να δουλέψει και δεν μπορεί στο δημόσιο, αλλά δεν μπορώ να δουλέψει ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Ωραία, να δουλέψει στο εξωτερικό. Μα και στο εξωτερικό στα παιδιά του Πρωθυπουργού η διακριτική έγινε. Γιατί πήγαν να δουλέψουν στο εξωτερικό από τους νομίμους. Αλλά ούτε στο εξωτερικό να δουλέψουν. Ούτε στον ιδιωτικό τομέα, ούτε στον εσωτερικό τομέα, ούτε στο δημόσιο, ούτε στον ιδιωτικό του πουθενά. Λέει τα δικά μας τα παιδιά να κάνουν να μας βλέπουν επειδή εμείς είμαστε πολιτικοί. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι και πόλεμος. Εντάξει, έχουμε διαφωνίες. Μα δεν είμαστε και εχθροί. Αλλά ακόμα και εχθροί να είμαστε στην Ουκρανία με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς, τα γυναικόμενα μένουν απ' έξω. Την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας τον Ιούνιο, ανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, αναφερόμενος στα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Ενώ παράλληλα εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η χώρα θα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε επενδύσεις και εξαγωγές. Την αισιοδοξία του ότι η ελληνική οικονομία θα απαλλαγεί στο αμέσως προσεχές διάστημα από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και θα επιτύχει σημαντικά επιτεύγματα παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, καθιστώντας την Ελλάδα πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, παρουσιάζοντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο για τα φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών. Όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτιμάται ότι θα έχουμε υψηλότερη ανάπτυξη από ό,τι υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών για το 2022. Πολύ υψηλότερη από το μέσο ευρωπαϊκό όριο και το 2022 και το 2023. Πολύ υψηλότερες επενδύσεις και εξαγωγές στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Πρωταθλήτρια στην Ευρώπη η Ελλάδα τα επόμενα δύο χρόνια, διψήφιο ποσοστό σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2022. Ο επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου χαρακτήρισε το νομοσχέδιο μεταρρύθμιση και σημείωσε ότι αν και δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αποτελεί άλλη μια νομοθετική πρωτοβουλία που αποδεικνύει τη συνέπεια με την οποία η κυβέρνηση υλοποιεί τους στόχους της και τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Το περιεχόμενο του παρόντος νομοσχεδίου αποτελεί ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα, ένα συστατικό μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου προς τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Το νομοσχέδιο δίνει σημαντικά και γενναία κίνητρα για τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους αγρότες. Για νεοφιλελεύθερη λογική που διαπερνά ολόκληρη την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, έκανε λόγο η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Παπανάτσιου και εξέφρασε την άποψη ότι το νομοσχέδιο δύσκολα θα εφαρμοστεί για τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ όπως είπε, δεν διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας των υποσυνεργασία επιχειρήσεων.
Η κυβέρνηση εντάσσει τη μονόπλευρη επιλογή της αναδιάρθρωσης αγοράς με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Ανακαλύπτει δηλαδή ένα πρόβλημα, δίνει μια λύση και το εντάσσει στη γενικότερη πολιτική στρατηγική της προς μια νεοφιλελεύθερη στροφή. Τις επιφυλάξεις τους ως προς το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου διατύπωσαν και οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν είναι προσπάθεια συγχώνευσης επιχειρήσεων, δεν είναι προσπάθεια ουσιαστικής ανάπτυξης. Είναι προσπάθεια που αφορά μικρορυθμίσεις και μικροδιευθετήσεις. Αυτό το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε δεν αποτελεί απάντηση στα πολλά και οξυμένα προβλήματα των αυτοαπασχολούμενων αυτών μικροεπιχειρηματιών. Κατά την άποψή μας, βέβαια, αυτό που λείπει, που χρειάζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις, είναι περισσότερο η άνοδος της ανταγωνιστικότητάς τους, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθός τους και ούτε από τις οικονομίες κλίμακος που βλέπουμε στο νομοσχέδιο. Από μια μεριά έχουμε μια τεράστια επιχείρηση στην Ελλάδα, τη ΔΕΗ, την κομματιάσαμε, τη διαλύσαμε και την ξεπούλησαμε. Και τώρα λέμε μικρές επιχειρήσεις ενωθείτε για να μεγαλώσετε, για να γίνετε ανταγωνιστικές. Αυτά τα δύο για ένα απλό πολίτη δεν συνάδουν. Να παραμείνουμε στην Επιτροπή Οικονομικών και να παρακολουθήσουμε τι εξέφρασαν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων. Θετικό πρόσημο προσέδωσαν ομόφωνα οι εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων που κλήθηκαν να εκφράσουν άποψη για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει κίνητρα ανάπτυξης και σειρά φορολογικών διευκολύνσεων και απαλλαγών σε επιχειρήσεις που επιλέγουν τη φόρμα των συνεργασιών ή των εταιρικών μετασχηματισμών. Αναμφίβολα, η παροχή φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ικανότητα του νομοσχεδίου να συνεισφέρει στη μεγέθυνση των επιχειρήσεων είναι για μας ένα πολύ κρίσιμο κριτήριο και με αυτό το κριτήριο βλέπουμε και το νομοσχέδιο. Η πρωτοβουλία αυτή της κυβέρνησης για να νομοθετήσει προς αυτή την κατεύθυνση είναι σαφέστατα σημαντική. Στις θετικές συνέπειες που θα έχει το νομοσχέδιο και στον αγροτικό τομέα για τις περιπτώσεις των συνεργασιών αναφέρθηκαν ορισμένοι από τους φορείς, ενώ άλλοι μίλησαν για σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία. Επιδιώκεται η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, η προστασία και πρόθεση των όμιλων συναλλαγών και εν τέλει, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η προστασία και πρόθεση των όμιλων συναλλαγών και εν τέλει η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού εξωστρεφούς αγροτικού τομέα. Επιτέλους, εισακούστηκε το πολιετές αίτημά μας προς τις πολιτικές ηγεσίες για να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο φορολογικό έτσι ώστε να ενισχυθούν οι συλλογικότητες και οι αγροτικοί συνδεσμοί. Την ικανοποίησή του για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το νομοσχέδιο από τους κοινωνικούς φορείς εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Συγκράτησα από διαφορετικούς φορείς τέσσερις λέξεις. Γενναία, καινοτόμα, ισχυρά, σημαντικά κίνητρα. Αυτές οι τέσσερις λέξεις που εσείς χρησιμοποιήσατε για να τοποθετηθείτε επί του νομοσχεδίου αποδεικνύουν και καταδεικνύουν την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής σημερινής κυβέρνησης. Με τη φράση «Ήρθε η ώρα όπου παραβιάσεις συνόρων και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα γίνονται πια ανεκτές», υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Στασούλας τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την ΚΟΚΣ. Ο κ. ΚΟΚΣ επισκέφθηκε επίσημα τη χώρα μας μετά από πρόσκληση του κ. Στασούλα και είχε συναντήσεις με προέδρους και εκπροσώπους κομμάτων και υπουργούς. Στην είσοδο του Κοινοβουλίου υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την ΚΟΚΣ, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Η συνάντηση που ακολούθησε διεξήχθη σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ένας ηγετικός μηχανισμός, ο οποίος μπορεί να δυναμώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμβάλλει στην προστασία τους από αναθεωρητές και απολυταρχικούς ηγέτες. Και είμαι βέβαιος ότι υπό την ηγεσία σας η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης θα πάρει αποφάσεις, θα πάρει μέτρα, θα πείσει όχι μόνο την ευρωπαϊκή αλλά και την παγκόσμια κρατική κοινότητα, την παγκόσμια εθνική κοινότητα ότι ήρθε η ώρα όπου παραβιάσεις συνόρων, παραβιάσεις δικαιωμάτων δεν θα είναι πια
ανεκτές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές γεμάτες προκλήσεις. Ο ίδιος μάλιστα βρέθηκα εδώ και τον Οκτώβριο, όταν φιλοξενήσατε τη Σύνοδο Προέδρων Κοινοβουλίων των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Βρέθηκα εδώ και με άλλους ηγέτες των πολιτικών ομάδων. Θέλω να σας συγχαρώ και πάλι για το πόσο καλά οργανώσατε αυτή τη Σύνοδο. Πρέπει να πω ότι ήταν μία από τις πιο επικοδομητικές των τελευταίων ετών. Οι δύο άντρες αντάλλαξαν απόψεις για τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη, τη διεθνή συνεργασία, την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εμπόλεμες συγκρούσεις στην Ουκρανία. Η επίσκεψη του κυρίου Κόξ, οι συνεδριάσεις των βουλευτών μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, η κινητικότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης, του επιφανέστερου διεθνούς οργανισμού προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γίνονται υπό την καταθλιπτική σκιά της απάνθρωπης και παράνομης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην ιστορική ομιλία που έκανε ενώπιον του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώπιον δηλαδή της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο χρέος όλων των δημοκρατικών χωρών να αντιμετωπίσουν τον αναθεωρητισμό όσον αφορά τις αλλαγές των συνόρων, το λαϊκισμό και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πρόσφατο μάθημα που αποκομίσαμε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ότι χρειαζόμαστε αποτελεσματική πολυμέρεια αν θέλουμε να αποτρέψουμε πολέμους σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε έναν πλήρη πόλεμο στην ουσία από τη Ρωσία, από τη Ρωσία ενάντια, από τη Ρωσική Ομοσπονδία συγκεκριμένα ενάντια της Ουκρανίας, μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου έχουμε έναν αιματηρό πόλεμο με χιλιάδες θύματα και πάρα πολλούς επίσης εκτοπισμένους, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στις υπόλοιπες χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η πολυμέρεια δεν πρέπει να είναι απλώς μια αφηρημένη έννοια, είναι μια αναγκαιότητα πλέον, αν θέλουμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα αυτά. Μετά τις δηλώσεις, ο πρόεδρος της Βουλής απένειμε στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης ως εκδήλωση τιμής και αναγνώρισης αμοιβαίων αισθημάτων φιλίας, το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, αντίγραφο σφραγίδας της Επανάστασης του 1821, δηλωτική των ιδεωδών που ενέπνευσαν τον αγώνα των Ελλήνων και προάγγελο των συμβόλων του ελληνικού κράτους. Τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνόδευε η Γενική Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Δέσποινα Χατζηβασιλείου, ενώ από ελληνικής πλευράς παρέστησαν το μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, Δημήτρης Κερίδης, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, Γεώργιος Μιλωνάκης, ο Ειδικός Γραμματέας, Βασίλειος Μπαγιώκος και ο Κωνσταντίνος Οικονομίδης, Διπλωματικός Σύμβουλος της Βουλής. Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και η συνοδεία του ξεναγήθηκαν στην έκθεση «Αντικρίζοντας την ελευθερία» στη Βουλή των Ελλήνων δύο αιώνες μετά, η οποία φιλοξενείται στην αίθουσα τροπέων του Μεγάρου του Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης πραγματοποίησε και συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμένο στη Βουλή. Να συνεχίσουμε την πολιτική μας συζήτηση και να περάσουμε στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μαζί μας τον βουλευτή του νομού Ηρακλείου, τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Βρισκόμαστε στον απόϊχο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά και την ομιλία του στο Κογκρέσο, υπήρξε μια πολύ έντονη κριτική, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, με μια συνολική αποτίμηση που κάνει λόγο για αποτυχία. Στην κυβέρνηση, πώς φαντάζει όλη αυτή η ρητορική? Εντάξει, είναι πραγματικά λυπηρή η προσέγγιση η οποία θέλει να κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Φαντάζει ότι όσο κάτι καλύτερα πάει, τόσο πιο πολύ αντιδράει προς την αντίθετη κατεύθυνση, για να έχει και νόημα να, η αντιπολίτευση δεν μπορεί να, δώσει, να δει κάτι καλό μέσα από αυτό, κάτι το οποίο όλοι νομίζω αντικειμενικά είδαμε. Ήτανε μια αριστοτεχνική ομιλία, η οποία άγγιξε όλα τα θέματα και για πρώτη φορά η προσέγγιση ήταν λίγο διαφορετική. Δηλαδή δεν μιλήσαμε ως αιτήματα, αλλά μιλήσαμε με τον τρόπο να προσεγγίσουμε τις αξίες των Αμερικάνων και να δούνε τα ζητήματα αυτά μέσα από το δικό τους πρίσμα. Και τεχνία τους δεν ανέφερε και το όνομα της Τουρκίας, λέτε. Κοιτάξτε, ποια οι αναφορές ήταν. Φωτογραφίες από την Τουρκία, όλες, και τέθηκαν όλα τα ζητήματα, όλα, όλα. Από τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα οποία είπαμε ότι
ο Έλγιν τα υφάρπαξε μέχρι τις τουρκικές παραβιάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές, από τον αναθεωρητισμό του Πούτιν, τον οποίον τον παραλύλησε με τον αναθεωρητισμό του Ερντογάν και λέει στους Αμερικάνους ότι όπως δεν δεχόμαστε αυτή τη στιγμή την διχοτόμηση της Ουκρανίας και τον αναθεωρητισμό του Πούτιν στην Ουκρανία, δεν μπορούμε να δεχτούμε τον αναθεωρητισμό του Ερντογάν. Από την γεωπολιτική αξία που αποκτά η χώρα μας, είτε ενεργειακά, μέχρι τις επενδυτικές προοπτικές της αμερικανικής κοινότητας, από το ότι σημαντικό, το σημαντικότερο ίσως, ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε δύο κράτη στην Κύπρο, όπως δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Και έτσι προσπάθησε μέσα από μια ιστορική αναφορά η οποία έγινε να βάλει τους Αμερικάνους να ταυτίσει, να βρουν τις δικές τους ταυτίσεις από την ιστορική τους διαδρομή προς την ανεξαρτησία, όπως ήταν και η ελληνική δημοκρατία η οποία ενέπνευσε την αμερικανική ανεξαρτησία, και έτσι να σκέφτονται διπλά και τριπλά όταν καλούνται να εξοπλίσουν την Τουρκία, να καταλάβουν ότι έχουν να εξοπλίσουν μια χώρα η οποία τίθεται ενάντια σε έναν αξιόπιστο σύμμαχο όπως είναι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Δηλαδή υπήρξε μια εντελώς διαφορετική διπλωματική προσέγγιση και θέτει ουσιαστικά τους Αμερικάνους ως υπερδύναμη πρώτων ευθυνών τους για τις αποφάσεις τις οποίες καλούνται να πάρουν, και τους βάζει σε μια, ας πούμε, σκέψη να μην αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, να μην τα σκέφτονται αλλά κάρτ για την Ουκρανία, αλλά να τα σκέφτονται για τη χώρα μας. Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αναφερόμενοι στις αξίες λένε όταν είσαι στη Ρώμη, φέρ σου ως Ρωμαίος. Είναι μια προσέγγιση αυτή του συνομιλητή σου για να μπορέσεις να του προωθήσεις τα θέματα. Και επειδή μίλησε σε ένα υψηλά απαιτητικό κοινό, έπρεπε να βρει αυτή τη σύνδεση ώστε να κερδίσει την προσοχή τους. Δεν πήγαμε με απλά καθημερινά θέματα, τα οποία οι Αμερικάνοι, όσο και αν νομίζουμε εμείς ότι είμαστε το επίκεντρο του κόσμου, καταλαβαίνετε ότι εντάξει, τα βλέπουν στις ειδήσεις, αλλά τα ξεπερνάνε. Δεν έχουν την ίδια σημασία τα δικά μας καθημερινά θέματα με αυτά των Αμερικάνων. Και είναι απόλυτα λογικό αυτό, πρέπει όμως να το συνειδητοποιήσουμε. Και αυτό και ο Έλληνας Πρωθυπουργός το έχει συνειδητοποιήσει αυτό, γιατί έχει ζήσει και στην Αμερική, οπότε βρήκε αυτή την προσέγγιση, την ιστορική σύνδεση, προκειμένου να μπορέσει να θέσει τα θέματα που Κυριάκος μας αφορούν. Ο Κυριάκος είναι ψηλός. Θεωρείτε ότι μετά την εμφάνιση αυτή το πολιτικό του ανάστημα ψήλωσε ακόμα περισσότερο και τον αντιμετωπίζουν ως έναν Ευρωπαίο παίχτη, θα λέγα έτσι, γιατί τέτοια αντιμετώπιση είναι, να μιλήσει στο Κογκρέσο δεν έχει ούτε ο Κώστα, ούτε ο Σάντσεθ, ούτε ο Σόλτς, ούτε κανένας. Έτσι, θα έλεγα ότι αυτή η ιστορική ομιλία, με αφορμή και τον εορτασμό των 200 χρόνων της ελληνικής ανεξαρτησίας, είναι ακριβώς η απόδειξη αυτού που συζητάμε τόσο καιρό, ότι το κύρος της Ελλάδας εξαιτίας και του Κυριάκου του Μητσοτάκη έχει ανέβει στην Ευρώπη, και είναι η απόδειξη αυτής της πορείας που έχει χαράξει τα τελευταία 3 χρόνια η Ελλάδα. Νομίζω ότι το χειροκρότημα το οποίο δέχτηκε 10 φορές οι Αμερικάνοι γερουσιαστές σηκώθηκαν να τον χειροκροτήσουν, δεν είναι κάτι το οποίο οποιοδήποτε, τέλος πάντων, και κακοπροαίρετος το δει, δεν μπορεί να το... Ο κύριος Σκουρλέτης όμως είπε χθες ότι καταχειροκροτήθηκε επειδή ήταν διασκεδαστικός ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Σκουρλέτης πραγματικά άφησε και άφωνο τον συνομιλητή του τότε στην τηλεοπτική εκπομπή που το είπε, διότι δεν μπορούσε κανείς να υπολογίσει ότι θα πάει, ότι θα πέσει κανείς τόσο χαμηλά, προκειμένου να κάνει αντιπολίτευση. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει και μια ευρύτερη σημασία. Δηλαδή μιλάμε για τα εθνικά θέματα. Δεν μπορείς αυτά τα τόσο σοβαρά θέματα, δεν επιτρέπεται να τα φέρνεις στο τραπέζι της μικροπολιτικής, της καθημερινής κριτικής. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι το οποίο έγινε μία φορά στα 200 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο όλοι μας, ακόμα και οι κακοπροαίρετοι, πρέπει να βρουν κάτι να το αξιοποιήσουν για το αύριο, για τις επόμενες διαπραγματεύσεις που θα έχει η χώρα. Είναι κρίμα πραγματικά τόση μικροψυχία
να βγαίνει από την αξιωματική αντιπολίτευση για ένα τόσο σημαντικό γεγονός. Να θυμίσω την ρίση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμαλή, το έξω πάμε καλά. Mm-hmm. Μέσα τι γίνεται. Πολλοί λένε ότι οι εκλογές καλά είναι όλα αυτά, αλλά οι εκλογές κρίνονται με την τσέπη του Έλληνα πολίτη, με τη βενζίνη να ακριβένει. Αυτά όλα πώς θα τα αντιμετωπίσετε? Ξέρετε, όλα αυτά και αυτό που συζητάμε και αυτή η ιστορική ομιλία συνδέονται μεταξύ τους, συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, συνδέονται με ένα νέο τοπίο το οποίο δημιουργείται μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Για πρώτη φορά η Δύση φάνηκε τόσο ενωμένη και όμως πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι με αυτόν τον τρόπο, με τις κυρώσεις που θέτουμε στην Ρωσία αυτή τη στιγμή όλοι ως Δύση, συμμετέχουμε έμεσα στον πόλεμο. Και εφόσον δεχόμαστε ότι συμμετέχουμε στον πόλεμο, πρέπει να πληρώσουμε και ένα τίμημα. Άλλοι άνθρωποι το πληρώνουν με τη ζωή τους. Το βλέπουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή καλούμαστε να πληρώσουμε τις επιπτώσεις των μέτρων που έχουμε πάρει ενάντια στη Ρωσία. Και αυτό είναι η ακρίβεια η οποία έχει έρθει στη χώρα. Είναι μια ακρίβεια η οποία είναι παντού σε όλο το δυτικό κόσμο. Όλες οι εφημερίδες, όλες οι ειδήσεις δείχνουν ότι έχουμε ρεκόρ αύξησης τιμών από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είναι κάτι το οποίο έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και ως Δύση όλο αυτό. Τέθηκε γι' αυτό, η Αμερική το γνωρίζει αυτό, ότι είναι μακριά, είναι ενεργειακά αυτόνομη, δεν έχει τις επιπτώσεις που έχουμε εμείς από, από το εμπάργκο του ρωσικού πετρελαίου και των ρωσικών ενεργειακών πηγών, και ίσως και το ταξίδι αυτό να φέρει και κάποια αποτελέσματα και προς την βελτίωση της αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων. Η κυβέρνηση εσωτερικά έχει εξαντλήσει τα δημοσιονομικά της περιθώρια ή υπάρχουν και άλλα περιθώρια? Κοιτάξτε, έχουμε πει ότι η αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων, τα οποία θυμίζω ότι εδώ και 3 χρόνια αντιμετωπίζουμε κρίσεις, πρέπει άλλη να γίνεται με μέτρο. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη του κόσμου. Έχουμε πει όμως από την πρώτη στιγμή ότι το κράτος θα είναι δίπλα στον πολίτη με ό,τι διαθέσιμο ευρώ έχει. Και τι κάνουμε σε αυτό? Δεν ερχόμαστε να ακούσουμε το λαϊκισμό, κάνε το ένα, κάνε το άλλο, δώσε τώρα. Θυμάστε ότι και στην πανδημία ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε δώστε τα τώρα όλα μπροστά. Η πανδημία όμως τελικά κράτησε 2,5 χρόνια με τις οικονομικές επιπτώσεις. Σε 3 προϋπολογισμούς είχαμε μέτρα για την πανδημία. Και αν κάναμε αυτό το οποίο ζητούσε η αντιπολίτευση για να είμαστε ευχάριστοι, δεν θα είχαμε λεφτά να συνεχίσουμε να δίνουμε και να στηρίζουμε όπως κάνουμε ακόμα και με αυτόν τον προϋπολογισμό. Τι κάνουμε λοιπόν? Προσπαθούμε με στοχευμένες κινήσεις να ενισχύσουμε κυρίως αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη, πληττόμενοι από αυτό το κύμα ακρίβειας, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για όσο αυτό το φαινόμενο διαρκεί. Δεν θα μπούμε στη λογική να μοιράζουμε λεφτά τα οποία δεν είναι απεριόριστα, με οριζόντια μέτρα όπως μας ζητάνε αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση. Και να σας πω και κάτι. Μιλάμε για η μεγάλη κουβέντα που έχει ανοίξει, για να μην κρυβόμαστε, είναι για τα καύσιμα και για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Λοιπόν, εμείς έχουμε πει ότι θα συνεχίσουμε στην επιδότηση των καυσίμων με αυτόν τον τρόπο τον οποίο το κάνουμε μέχρι στιγμής. Θα δούμε τι άλλο διαθέσιμο κεφάλαιο υπάρχει ώστε αυτή η επιδότηση να συνεχιστεί για όσο συνεχίζεται και η ακρίβεια, με σκοπό να εξοικονομήσουμε χρήματα από τον τρόπο με τον οποίο συζητάει η αντιπολίτευση να δώσουμε τα χρήματα, δηλαδή οριζόντια. Και τελικά πρέπει να συζητήσουμε. Εννοούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Ποιο είναι το ποσό? Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς, ας πούμε, δίνουμε 20 λίτρα, 0,20 του λίτρου ως επιδότηση. Θα κρατούσε όμως τη βενζίνη, αυτή είναι η ρητορική, σε ένα χαμηλό επίπεδο, όπως έγινε η Κύπρος, που στην Κύπρο, ας πούμε, εφαρμόστηκε αυτό το μέτρο. Ναι, αλλά αυτά τα 20. Στα προ-κρίσης επίπεδα. Σωστά. Αλλά αυτά τα 20 λεπτά που εμείς δίνουμε αυτή τη στιγμή στους αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο, θα τα δίναμε και σε αυτούς οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν
στην οικονομία. Ναι, θα ήταν ένα οριζόντιο μέτρο. Θα ήταν ένα οριζόντιο μέτρο. Και τελικά, ας μιλήσουμε και λίγο με νούμερα. Τι λένε, να το πάμε 70%. Και επίσης, ζητάνε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και αύξηση ασφαλιστικών. Δεν ξέρω, κάτι υπόθηκε χθες στη Βουλή. Δηλαδή, μιλάμε για εκατομμύρια τα οποία κάπου πρέπει να βρεθούν. Εκτός από την εξοικονόμηση σε χρήματα, έχουμε και την εξοικονόμηση ενέργεια. Δεν ξέρω αν προλάβατε να δείτε τον κλιματικό νόμο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Έχουμε και τις προτάσεις από την Ευρώπη. Πώς το βλέπετε? Θα μπούμε σε μια νέα φάση, δεδομένου ότι πρέπει να, μέχρι να απεξαρτοποιηθούμε οριστικά από το ρωσικό αέριο, που είναι αυτή τη στιγμή η επιλογή, πρέπει να κάνουμε, να μπούμε και στη λογική και της εξοικονόμησης ενέργειας με έξυπνους τρόπους, με τρόπους τεχνολογικά εφικτούς, και θα είναι μια κουβέντα η οποία θα μας απασχολήσει πολύ. Ήδη είδατε στη Γερμανία τα μέτρα τα οποία τα ακούσαμε και λέμε μα καλά πώς είναι δυνατόν να τα συζητάει αυτά η Γερμανία, αλλά πρέπει να γίνει μια σοβαρή κουβέντα. Διότι πρέπει να καταλάβουμε. Το αφήνει ο Έλληνας το αυτοκίνητο, γιατί λένε τις Κυριακές να μην χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο. Σας είπα και πριν, όλα αυτά σχετίζονται με αυτό που ζούμε. Εάν θέλουμε να. Επειδή αυτός ο πόλεμος είναι πόλεμος αξιών, έτσι, μεταξύ Δύσης και Ανατολής, αν θέλουμε να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και πρέπει να καταλάβουμε ότι θα έχει και ένα τίμημα για μας. Τώρα, αν το τίμημα, όσο καλύτερα το κάνουμε, το τίμημα θα είναι και μικρότερο. Το θα περιορίσουμε λίγο τις μετακινήσεις μας, ας πούμε, αν προκύψει αυτό, αν χρειαστεί. Ή ότι θα αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, ώστε να εκτιμάμε το αγαθό της ενέργειας διαφορετικά, όπως συζητάμε και χρόνια για το νερό, το οποίο πρέπει να το προστατεύουμε. Έτσι είναι και η ενέργεια. Επομένως, αν αυτό πρέπει να είναι το τίμημα και μείνουμε σε αυτό, νομίζω ότι θα είναι και μια σημαντική επιτυχία της Δύσης. Τώρα είδαμε τις τελευταίες μέρες στην αντιπολίτευση έχουν σοκοματικές διεργασίες και διαδικασίες. Υπήρξε μια κινητικότητα στην κοινωνία, δηλαδή 170.000 πήγαν και ψήφισαν στα σοκοματικά για την πολιτική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, την κεντρική επιτροπή, 180.000 πήγαν να ψηφίσουν για το όνομα του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η κινητοποίηση του κόσμου, πιστεύετε κουνάει τα νερά, τα πολιτικά δεδομένα αλλάζουν? Υπάρχει μια κινητικότητα ή όχι? Ότι υπάρχει κινητικότητα από τα νούμερα είναι δεδομένη. Θυμίζω ότι και τα νούμερα τα δικά μας ήταν πολλαπλάσια από αυτά όταν ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία. Είναι ευχάριστο για εμάς, το έχουμε πει αυτό. Εμείς επιδιώκουμε να έχουμε μια αντιπολίτευση επικοδομητική. Mm-hmm. Αλλά μην μεγενθύνουμε και τα μηνύματα, δηλαδή... Μια στιγμή βγήκε ο κύριος Τσίπρας μετά από αυτό που έκανε 10 χρόνια μετά που το έχουν κάνει τα άλλα κόμματα, να μας πει ότι είναι και το καλύτερο κόμμα στην Ευρώπη και το πιο σύγχρονο. Είναι ευχάριστο που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένουμε να το εξελίξει και περισσότερο. Εμείς, ας πούμε, είχαμε εκλογές οι οποίες ήταν σαν να κάνεις εθνικές εκλογές με καταλόγους. Γι' αυτό και δεν υπήρξε και καμία αμφιβολία, αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων στις τοπικές μας εκλογές που είχαμε προλίγο μηνών. Άρα προφανώς και είναι καλό αυτό που συμβαίνει, αλλά εδώ βλέπετε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται και κάνει κριτική να μειώσει αυτή την ιστορική ομιλία και φέρνουμε ένα γεγονός μετά το οποίο... Συνταράσει υποτίθεται τα νερά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επειδή πρέπει έτσι, να κλείσουμε, και είπατε πάλι για την ιστορική ομιλία, ναι. Να κλείσουμε αυτό, τον εκνευρισμό των Τούρκων, πώς τον βλέπετε, ως την καλύτερη απάντηση, θα λέγατε εσείς. Ότι... Στον Τούρκο είναι ακριβώς. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Τούρκοι οι οποίοι έχουν εκνευριστεί, δυστυχώς. Κλακαδόρους. Καταλάβατε, μετά από αυτή την ομιλία, οι δύο εκνευρισμένοι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Τούρκοι. Και αυτό δεν είναι ευχάριστο να το λέμε. Έτσι, νομίζω ότι τουλάχιστον ο εκνευρισμός του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να εκλείψει. Των Τούρκων πάει να πει ότι δουλεύει η διπλωματία και με τις επισκέψεις οποίες, με το Συμβούλιο της Ευρώπης που είχαμε. Βλέπετε ότι όπως και στον Εύρο θωρακίζουμε τη χώρα διπλωματικά. Είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σε μια ενωμένη Δύση η οποία περνάει μηνύματα με την αντίδρασή της στην Ουκρανία. Θέτουμε τα θέματα ότι αφού κάνουμε εκεί αυτή την αντίδραση πρέπει να την κάνουμε και για τη χώρα μας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Σανιτάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Και εμείς στο σημείο αυτό να σας αποχαιρετήσουμε. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Ολομέλεια για την ειδική συνεδρίαση για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Να έχετε όλοι μια πολύ πολύ καλή μέρα. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.